Το Little Green Farmers είναι ένα έργο το οποίο έχει λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος ερευνών δημιουργό καινοτομό και έχει στόχο τη συλλογική ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα υγιεινής διατροφής. Εμείς στην Άγκρο αναπτύσσουμε ψηφιακές λύσεις για τον αγροτικό χώρο. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τη δική μας εξειδίκευση, βρήκαμε έναν πολύ καλό σύντροφο, το πρόσωπο της Αμερικανικής Βιολογικής Σχολής, και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα, θα ήταν να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα η οποία θα παρέχει όλη τη χρήσιμη πληροφορία στα παιδιά με έναν πολύ φιλικό και διαδραστικό τρόπο και θα τους δίνει βήμα-βήμα πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορούν να στήσουν έναν λαχανότυπο και πώς μπορούν να αναπτύξουν μία καλλιέργεια. Σχετικά με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και την εμπλοκή της στο πρόγραμμα Little Green Farmers, εδώ θα γίνουν δύο σημαντικά στοιχεία του προγράμματος, δύο τμήματα του προγράμματος. Ένα είναι η έρευνα των αναγκών των χρηστών. Θα διερευνήσουμε δηλαδή το τι βοήθεια θα ήθελαν είτε τα παιδιά είτε οι ενήλικες που ασχολούνται με τα παιδιά, τι βοήθειες θα ήθελαν για να αναπτύξουν καλλιεργικές δραστηριότητες. Θα ρωτήσουμε και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και τους εμψυχωτές των προγραμμάτων. Θα καταγραφούν αυτές οι ανάγκες, θα καταγραφούν οι βοήθειες που θα θέλουν και αυτά θα τα λάβουμε υπόψη μας όταν θα σχεδιαστεί η πλατφόρμα ψηφιακός βοηθός για τις καλλιεργικές πρακτικές που είναι το βασικό εργαλείο του προγράμματος Little Green Farmers. Ένας επιπλέον στόχος του έργου Little Green Farmers είναι να εξοικειώσουμε τα παιδιά με την τεχνολογία και να τους δείξουμε το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων. Έτσι, η πλατφόρμα αυτή βασίζεται σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε για να εκπαιδεύσουμε αλγόριθμους και να παρουσιάσουμε στα παιδιά πληροφορίες απλές και κατανοητές, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν προϊόντα αφενός και αφετέρου να ενημερωθούν για τη διατροφική τους αξία. Επιπλέον, προκειμένου να εξοικειώσουμε τα παιδιά ακόμη περισσότερο, θα συνδέσουμε αισθητήρες υγρασίας σε δάφους, από τους οποίους θα παίρνουμε δεδομένα και θα τα συλλέγουμε και θα τα παρουσιάζουμε στα παιδιά με έναν πολύ απλό και κατανοητό τρόπο, ούτως ώστε να μάθουν πώς μπορούν να μετράνε την υγρασία στο έδαφος που έχουν αναπτύξει μία καλλιέργεια και αντίστοιχα να ψάχνουν και να βρούνε πώς μπορούν να τη φροντίσουν καλύτερα. Ουσιαστικά μιλάμε για Internet of Things. Αυτός άλλωστε είναι και ένας στόχος που έχει εδώ στην Αμερικάνικη, που έχουμε εδώ στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, δηλαδή να συνδέσουμε τη διατροφή, τις διατροφικές αξίες με τις καλλιεργικές πρακτικές. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η διατροφή είναι αυτό που πρέπει να περάσουμε στα παιδιά και ένας τρόπος να περάσει είναι καλλιεργώντας αυτά που θα καταναλώσουμε. Let's go to space! Let's go to space! Κάποιος είπε για τα φαγητά. Τι φαγητά υπάρχουν στην Ισπανία? Κάτσο. Εγώ είμαι ένα φαγητό. Ξέρω είναι κάτι σαν το Mojito Juice. Και βάζουμε και σκόρδο και κρεμμύδι. Και σκόρδο και κρεμμύδι. Ένα από τα δύο. Μήπως ξέρεις πώς λέγεται? Δεν θυμάμαι. Θυμάται κανείς? Πώς φτιάχνετε αυτό? Χρησιμοποιούμε ντομάτες. Ντομάτες φρέσκες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή χυμό ντομάτες ή να στήσουμε ντομάτες. Τέλεια. Ανάλογα πώς θέλουν να είναι, ναι. Και βάζουμε και λίγα μυρωδικά που είναι λίγο βασιλικό, κουμάρι, μαϊντανό. Πάρα από μαϊντανό. Μαϊντανό, εντάξει, θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε μια ελληνική εκδοχή. Ίσως και να το παρήξουμε. Ναι, ίσως να κάνουμε την ισπανική εμείς. Πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να φτιάξουμε αυτό το... Αυτή τη συνταγή της ισπανικής. Πάμε να μαζέψουμε ντομάτες. Ναι! Σηκωθείτε. Αν ήταν να συνοψίσουμε σε τρεις λέξεις το έργο Little Green Farmers, πράσινοι καλλιεργητές, θα έλεγα είναι ένας συνδυασμός ψηφιακής τεχνολογίας, με τις καλλιεργητικές πρακτικές και στη συνέχεια με τη διατροφή. Η πλατφόρμα που θα ετοιμαστεί και θα είναι στη διάθεση των χρηστών θα βοηθήσει όποιον θέλει, είτε είναι παιδιά, σχολεία, γονείς,
να ακολουθήσουν αυτή τη διαδρομή, αυτή τη συναρπαστική θα έλεγα διαδρομή, γιατί εμπλέκει πράγματα που έχουν να κάνουν με τη γη, έχει να κάνει πράγματα που με το πιάτο μας και σχετίζεται με την τεχνολογία. Άρα θα έλεγα ότι είναι ένα σύγχρονο πρόγραμμα που μπορεί να συνδυάσει τις σύγχρονες ανάγκες με όλα τα σύγχρονα εργαλεία.